Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε να το κάνουμε αυτό πολύ καιρό νιώθω, δηλαδή να σας δείξω, κάνω μακιγιάζ δηλαδή, γιατί έχετε δει ένα γενικό πλάνο, αλλά δεν ήμασταν έτσι face to face κάπως, το πω εγώ. Δεν ξέρω αν έχετε δει, έχω κουρευτεί για να χαρίσω τα μαλλιά μου. Να τα χαρίσω στο άλμα ζωής, είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Εγώ μόνο και μόνο γι' αυτό τα μάκραινα, γιατί ήξερα ότι τα μαλλιά μου είναι φυσικά και μπορώ να τα χαρίσω. Και λοιπόν, ειδού το αποτέλεσμα, να ξέρετε αυτά είναι λίγο πιο μακριά, απλά τώρα τα έχω πιασμένα. Και είπα να το κάνω και θεωρώ πως είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα αν έχετε φυσικά μαλλιά και γιατί όχι. Εγώ από τη μέρα που τα άκοψα όλοι μου λένε ότι μου πάνε πιο πολύ από τα πάντα, οπότε να ορίστε, βλέπετε. Βγήκε και κάτι θετικό. Όχι κάτι, πολλά θετικά βγαίνουν από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, ήρθα σήμερα για να σας κάνω ένα autumn video επιτέλους μέσα Οκτωβρίου. Θα έπρεπε λίγο πιο νωρίς να έρθω, αλλά τώρα βρήκα την ευκαιρία και τη χαρά να σας παρουσιάσω αυτό εδώ το βίντεο που θα δείτε σήμερα. Και είναι έτσι ένα εναλλακτικό autumn video. Ελπίζω να σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά βλέπετε έχω γεμίσει σπηριά, δεν ξέρω τι έχει συμβεί και εγώ και το αγόρι μου, μπορεί να φταίει κάποιο περπαντικό, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως βγάζω εσωτερικά και εδώ έχω. Κανένας λόγος. Λοιπόν, ξεκινάω με τα φρύδια μου, έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου και θα πάρω αυτό εδώ το καινούριο πράγμα που σας δείχνω για πρώτη φορά εδώ πέρα. Σας το είχα δείξει και σε ένα mini βιντεάκι shorts στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε και αναλυτικότερα. Λοιπόν, το βάζω εδώ πέρα πάνω στο σπούλι μπράς μου και επειδή αυτό είναι μαστιχωτό και μετά πετρώνει, πάω εγώ και χτενίζω κατά πάνω λίγο τα φρύδια μου. Στην ουσία θέλω να πετύχω αυτό το φουντωτό matte αποτέλεσμα χωρίς brow lift. Τσακ, τσακ, τσακ. Λοιπόν, αυτό κάνει και ένα mini botox γιατί μετά δεν μπορείς να σηκώσεις πολύ καλά τα φρύδια σου, είναι τόσο ισχυρό. Τα κάνω όλα προς μία κατεύθυνση, αυτή που θέλω, και όταν ψιλοστεγνώσει πάω και το κατεβάζω λίγο κατά κάτω. Λοιπόν, τώρα το έχουμε κάνει πολύ ωραίο αυτό το φρύδι. Δεν θα το πολύ πειράξω, έτσι λίγο από πάνω. Και με όσο μου έχει μείνει θα αρχίσω να κάνω το άλλο. Έχει μπόλικο εδώ πέρα, τέλεια, άρα δεν θα χρειαστώ περισσότερο. Πολύ προσοχή γιατί αν στεγνώσει μετά γίνεται σβόλους. Αυτό το φρύδι μου είναι πιο ωραίο. Τη φύση του πιο ωραίο, τέλειο. Θα πάρω ένα μωρομάντιλο και θα καθαρίσω λίγο γύρω γύρω έτσι ώστε αν έχει πάει ζελέ να καθαρίσει καλά για να μην κάνεις βόλους μετά το make-up. Εντάξει, that's all. Από κάτω δεν έχω γιατί δεν το ακουμπάω συχνά κάτω εγώ το βουτσάκι, μόνο κατά πάνω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τα μάτια μας. Θα ξεκινήσω με την αγαπημένη P. Louise Base. Η απόχρωσή μου είναι 02. Θα βάλω λίγο στο χέρι μου, flat πινελάκι και πάμε. Πρώτα σχηματίζω λίγο τα φρύδια από κάτω. Και μετά λίγο τα μποναριστά γεμίζω τα κενά. Εγώ βάζω πολύ εδώ γιατί έχω μαυρίλα συνήθως, σκούρο λόγω των φλεβών που περνάνε. Και αφού βάλω σε όλο το μάτι, περνάω με ένα beauty blender. Θα πάρω το Marshmallow από Gimme Lashes και τσακ 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 μπλεντάρω. Ωραία, αυτό το αποτέλεσμα θέλουμε. Πάμε και το άλλο μάτι. A few minutes later. Θα πάρω την παλετάρα αυτή από La Roque Pro, την οποία πολύ αγαπώ και μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματά της και θεωρώ ότι είναι full φθινοπορεινή, full. Δείτε την εδώ τη τέλεια χρώματα που έχει και είναι και αρκετά οικονομική. Απλά θα σας βάλω το site από κάτω που την πήρα. Συνήθως είναι σε έλλειψη, δεν ξέρω αν θα τη βρείτε. Θα πάρω την Salted Caramel απόχρωση και θα ξεκινήσω τώρα λίγο παράδοξα και παράτολμα θα έλεγα. Από εδώ στο εσωτερικό σχηματίζοντας μια ψευτοκόγχη. Αυτό εντωμεταξύ το μακιγιάζ το είχα κάνει όταν βάφτισα τη βαφτισινιά μου και μου άρεσε πάρα πολύ και είπα θα σας το κάνω γιατί είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο και πιστεύω πως θα εντυπωσιάσει να το κάνετε. Και είναι και σχετικά εύκολο, δεν είναι κάτι.
Α, συγγνώμη, το πινελάκι που χρησιμοποιώ είναι το 221S από Mac. Συμπληρώνω λίγο δημιουργώντας μια γωνία η οποία φεύγει αρκετά ψηλά. Δεν με απασχολεί. Δεν φαίνεται τόσο έντονα live. Εδώ φαίνεται πολύ έντονα. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Θα συνεχίσω με ένα λίγο πιο fluffy πινελάκι, το 228 Lux Greasy από Zoeva. Και θα πάω στην απόχρωση Foods, αυτήν εδώ, την πορτοκαλό τέτοια, πορτοκαλό καφέ. Και πάω λίγο να τονίσω αυτό που έχω φτιάξει εδώ. Μη σας απασχολεί το πώς φαίνεται τώρα. Δεν θα είναι έτσι. Σαν να έχω φάει μπουνιά είμαι τώρα, έτσι, το έχετε καταλάβει. Λίγο κάτι συμβαίνει. Αλλά όχι. Δεν θα το αποδεχτώ αυτό, γιατί δεν θα μείνει έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που κάνω στη μύτη, μη σας τρομάζει, γιατί στην ουσία αυτό θα κρυφτεί σαν να είναι contouring με το make-up του προσώπου. Απλά θέλω να μην φαίνεται από πουθενά, από πού ξεκινάει και πού τελειώνει αυτή η σκιά. Λοιπόν, με το πινελάκι που βάλαμε τη βάση πριν, πάμε να κάνουμε ένα mini cut crease. Το mini γιατί το είπα δεν κατάλαβα. Κανονικό cut crease κάνουμε. Ταπ και λίγο θα το βγάλω αυτό τώρα να ξαχνίσει με το χέρι μου κατά έξω. Τσακ, 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 τσακ. Ωραία. Πάω να το κάνω και από την άλλη πλευρά τώρα το ίδιο. Αφού έχουμε κάνει το cut crease μας, πάμε να πάρουμε την φούξο τέτοια αυτή απόχρωση, η οποία είναι η Delicious. Πολύ delicious. Λοιπόν, και θα τη βάλω τελείως μπροστά εδώ. Σου λέω εναλλακτικό full. Δεν μου αρέσουν τα συνηθισμένα πολύ. Wow, βγαίνει αυτή η απόχρωση. Νομίζω δεν είχα βάλει αυτή στη βάφτιση, αλλά έπρεπε ρε γαμότο, πολύ ωραία είναι. Δεν είναι τόσο φωσφοριζέ όσο φαίνεται. Δεν ξέρω τη φάση. Και μετά θα πάρω την απόχρωση Crunch, που είναι αυτή εδώ, με το ίδιο πινέλο για να τα μπλέξω κιόλας λίγο. Του τρελού ρε παιδί μου, τέλειο. Αλλιώς το πήγαινα, αλλιώς μου βγήκε, αλλά μου αρέσει αυτό που βγήκε. Δεν είναι εξαιρετικό? Ναι, δεν είναι τώρα βασικά. Πείτε το, ειλικρινή σας θέλω. Λοιπόν, πάμε λίγο όλο αυτό να το αναμίξουμε, παίρνοντας από μπροστά προς τα πίσω. Και θα πάω τώρα με ένα γωνιακό πινέλο, αυτό εδώ δηλαδή. Θα πάρω αυτήν που μπορντίζει λίγο η απόχρωση. Είναι η Espresso, what else? Και θα πάω στη γωνία εδώ. Την οποία θα προσπαθήσω λίγο να σβήσω κατά έξω, όχι με το χέρι μου όπως το έκανα πριν, και να ενσωματώσω λίγο κατά μέσα. Εντάξει. Ακόμα είμαι λες και έχω φάει μπουνιά, το ξέρω. Λοιπόν, ξέρω τώρα, σου φαίνεται πολύ περίεργο. Επίσης φαίνομαι πάρα πολύ άσπρη εκεί πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, παίρνω με ένα μορομάντιλο το κάτω μέρος λίγο έτσι, να το καθαρίσω. Γιατί θα πάμε εκεί να βάλουμε σκιά τώρα. Λίγο αλλούνταλου, αλλά θα το βρούμε, περιμένετε, περιμένετε. Μέχρι το τέλος θέλω να κάτσετε. Λοιπόν, θα πάρω αυτή την πορτοκαλό τέτοια σκιά, η οποία είναι η Orange Crisp, και θα βάλω στο κάτω μέρος του βλεφάρου μου. Στο οποίο για κάποιο λόγο δεν μένει τίποτα εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Ίσως βάλω... Βλέπω ότι μου φεύγει η σκιά εντωμεταξύ. Ας βάλουμε λίγο βάση σε μένα τώρα εδώ, δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι πολύ στεγνό το μάτι μου.
Εξαιρετική κυρία. Λοιπόν, πάμε λίγο να βάλουμε το orange. Α, τέλεια, ναι. Τώρα κάθεται μάλιστα. Είναι πολύ extreme, έτσι. Το έχω κάνει πολύ extreme. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει σήμερα. Λοιπόν, θα πάρω λίγο Huda Beauty Orange Obsessed, γιατί έχει ένα συγκεκριμένο πορτοκαλό χρυσό, αυτό εδώ, το οποίο το θέλω, το ποθώ, τα μάλα. Θέλω να το τοποθετήσω εδώ. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν κάθεται τίποτα στο μάτι μου τώρα. Τι έγινε? Τι του συνέβη? Μούρτζος, που πες όλα πέσαν κάτω. Οι κάτω μας πρέπει να έχουν καλεσμένους, δεν εξηγείται αλλιώς. Πολύ φασαρία. Δεν ξέρω αν τους ακούτε, ελπίζω όχι. Λοιπόν, έτσι τόσο ωραίος μούρτζος που έχω γίνει, πάμε λίγο να καθαριστούμε, γιατί έχουν πέσει όλα πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να το κάνουμε ενδιαφέρον, γιατί τώρα πολύ ήπια όλα. Θα πάρω από Maybelline τα Two Liner και είναι η απόχρωση 911 Smooth Walnut. Πάμε να βάλουμε στο εσωτερικό και θα βάλουμε και εδώ στο εσωτερικό. Καθόλου ωραία η φάτσα μου έτσι όπως ήμουν πριν. Λοιπόν, και πάμε. Να δώσουμε λίγο σχήμα στο μάτι. Με ένα angle brush πάω και τραβάω λίγο κατά πάνω. Πάμε όσο πιο κοντά μπορούμε στη βλεφαρίδα και στην ουσία θα σβήσει μπροστά, εδώ δηλαδή, με το εσωτερικό μολύβι, σαν να έχω βάλει σε όλο το μάτι. Την έκανα τη βλακία μου, έτσι, το έχετε δει. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο μου ξεβάφει την κάτω σκιά αυτό το πράγμα. Δεν πήγε τόσο αποτυχημένα την προηγούμενη φορά, εννοείται. Τώρα που ήταν να σας το δείξω, εννοείται πήγε αποτυχημένα. Αλλά τέλος πάντων, θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα, σας το εγγυώμαι. Λοιπόν, αφού έχω κάνει αυτό το εξωτικό μάτι, γιατί σε εξωτικό είμαι, πραγματικά όμως, πάμε να βάλουμε λίγο. Ούτε καν βάση, θα βάλω μόνο concealer και θα κάνω σήμερα τη βάση μου. Θα χρησιμοποιήσω δύο διαφορετικά concealer. Το ένα είναι το Instant Eraser από Maybelline στην απόχρωση Rose Beige. Καλά δεν λέω, Beige Rose. Το οποίο θα τοποθετήσω σε όλα τα σημεία που θέλω να καλύψω. Η βάση μου δεν θέλω να είναι πολύ έντονη, είναι πιο ήπια γιατί έχω κάνει αρκετά έντονα μάτια. Και θα χρησιμοποιήσω και το Fit Me από Maybelline, γιατί είναι βολικό έτσι με το βουρτσάκι του. Η απόχρωσή του δεν έχω ιδέα ποια είναι, δυστυχώς. Είναι αρκετά άσπρη συγκεκριμένη απόχρωση. Την ισοσταθμίζω λίγο με την άλλη, γιατί είναι πολύ σκούρη η άλλη. Πατ με το Beauty Blender μου. Αυτή είναι η καθημερινή μου βάση βασικά. Πλέον δεν φοράω καθόλου make-up και νομίζω πως το δέρμα μου φαίνεται πιο λίγο από τότε που δεν φοράω make-up, γιατί βάζω λίγο πιο τοπικά το concealer, πάω πολύ κοντά στο μακιγιάζ μου και το βγάζω και λίγο κατά έξω, όπως βλέπετε με το Beauty Blender. Ταραν, λίγο το πρόσωπό μου ομαλοποιήθηκε. Πάμε με την τέλεια παλετάρα από Anastasia Beverly Hills, Pinello Contouring από Nancy.
Κυκλικές κινήσεις πάντα κάνω στο contouring. Δεν βάζω ποτέ σε γραμμή. Πάντα κυκλικές κινήσεις για να μπουν σωστά όλα. Πιστέψτε με, στο τέλος θα είναι εκθαμβωτικό το μακιγιάζ. Φυσικά από το συγκεκριμένο μακιγιάζ δεν θα μπορούσε να λείπει το Global Glow από MAC. Δείτε εδώ λάμψη που δίνει. Απίστευτο. Πάμε να βάλουμε ρουζάκι. Glow Play Blush, η απόχρωση Grant από MAC. Βάζουμε εδώ, αλλά βάζουμε και λίγο πιο ψηλά. Και λίγο μυτούλα, λίγο ροδοκοκκινισμένος. Να είμαστε. Θα βάλω λίγο γυαλιστερό της Wycon, το συγκεκριμένο είναι το Metal Potion, στην απόχρωση Copper. Μια σταγόνα φτάνει. Wow. Εντάξει, αυτό το λατρεύω εντωμεταξύ. Θυμίζει πάρα πολύ το Iconic London, το γυαλιστικό. Περνάω και λίγο έτσι κάτω τα φρύδια εγώ εδώ. Λίγο εδώ. Και με ένα λίγο πιο λεπτό πινελάκι. Παίρνω ό,τι έχει απομείνει στο χέρι μου και πάω λίγο πιο... πώς να το πω... στοχευμένα στα φρύδια. Εδώ. Yes. Και λίγο εδώ. Αλλού είναι, περιμένετε. Πάμε να του βάλω μια μάσκαρα. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από τη High Sky μάσκαρα που θα το κάνει τρέλα το μακιγιάζ του τρελού. Εγώ νιώθω ένα άλλο μάτι αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν ξέρω για σας και πώς το βλέπετε, αλλά εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά. Εντάξει, τώρα που βάλαμε μάσκαρα γίνει λίγο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ένα κάτι έγινα. Θα σας βάλω τώρα τα καινούργια μου εδώ πέρα. Από Charlotte Tilbury έχω το Pillow Talk Lip Cheat. Πάμε να τσιτάρουμε λίγο. Μου αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί είναι... σαν φυσικό. Τα πήρα τώρα από το Μιλάνο αυτά. Τα είχε σετάκι. Ωραία. Τσίταρα λίγο, να ξέρετε. Και θα συνεχίσω με το κραγιόν του Pillow Talk. Δείτε, έχει και γκλίτερ πάνω. Από Charlotte πάλι. Και θα κλείσω με το γλωσσάκι, το οποίο είναι πάλι Pillow Talk. Και δείτε λίγο πόσο ενθουσιασμένη είμαι, γιατί είναι καρδούλα. Έχει γεύση μέντα. Σοκ. Τέλειο. Το βάζω πρώτη μέρα σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, τόσο ενθουσιασμός. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το εναλλακτικό μου φθινοπορεινό μου make-up, αν και μας πέδεψε πολύ σήμερα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, μέρα και ό,τι επιθυμείτε. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!